Μετά από τρεις ημέρες συζήτησης και έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή, το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο και η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την κοινοβουλευτική της δύναμη. Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν αναμενόμενο, καταψηφίστηκε με 156 αρνητικές ψήφους. Η αποτίμηση που κάνουν οι κοινοβουλευτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι πως η πρόταση δυσπιστίας γύρισε μπούμεραγκ στον κύριο Τσίπρα, που τους έδωσε αυτή την ευκαιρία. Να αναδείξουν δηλαδή το κυβερνητικό έργο. Στον αντίποδα, εκτιμούν ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισέπραξε άριθμα όχι από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλώντας στην εκπομπή Βήμα για Όλους με τον Γιώργο Σιμόπουλο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Φθιώτιδα Θέμης Χυμάρας, τόνισε ότι η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν μια πράξη αντιπερισπασμού, καθώς οι δημοσκοπήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκα σε αυτό που έλεγα πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πως δεν θα έχει να προσθέσει κάτι συγκεκριμένο πέρα από τσιτάτα και συγκρούσεις. Οι οποίες, αν θέλετε, δεν έχουν και κάποιο διακύβευμα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ πως έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να παρουσιάσει το έργο της σε σημαντικά πεδία. Αλλά σίγουρα το επίπεδο δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Και δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε, γιατί δυστυχώς η πρόταση δυσπιστίας αυτή έχει κατατέθηκε, κατά την άποψή μου, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει εσωκομματικά ζητήματα, αν θέλετε, του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν με αφορούν και πολύ για να αναφερθώ. Κυρίως όμως εξωκομματικά είναι αυτά που πιστεύω ότι τον όθησαν στο να υποβάλει την πρόταση δυσπιστίας, εκμεταλλευόμενος και βεβαίως τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε έρθει η κυβέρνηση μέσα από τα λάθη που γίνανε στη διαχείριση των έχθρων καιρικών φαινομένων. Εξωτερικά λοιπόν ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι ενώ ο κ. Τσίπρας από την πρώτη στιγμή που έχει εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί την κινδυνολογία σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, προσπαθεί να αξιοποιήσει όλα τα μεγάλα προβλήματα που έρχονται στον τόπο μας για να μπορέσει να δομήσει αφήγημα και να γίνει αποδεκτός από τον κόσμο. Βλέπει πάρα αυτά ότι δημοσκοπικά, αν θέλετε, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν έχει καταφέρει να πείσει μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Αντίθετα, η κυβέρνηση κρατά δυνάμεις δημοσκοπικά, φαίνεται ότι υπάρχει αποδοχή και βεβαίως σε όλα αυτά βάλετε ότι προσθέθηκε και ένα όνομα που λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα άγχος και, αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω πως δικαίως έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην κεντροαριστερά ευρύτερα και στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Οπότε έπρεπε και ο ίδιος να αναδείξει το διαφορετικό προφίλ αυτό της σύγκρουσης για να μπορέσει να συσπυρώσει τον κόσμο του, για να μπορέσει να συσπυρώσει δυνάμεις. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια, Μιλτός Χατζηγιαννάκης, υπογράμμισε ότι ο στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την πρόταση Μομφής επιτεύχθη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φαίνεται αμήχανος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο. Πολύ εύστοχη και ίσως και καθυστερημένη ενέργεια από την πλευρά του Αλέξη του Τσίπρα. Είχε στείλει ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας στη συζήτηση του προϋπολογισμού τις προειδοποιητικές βολές στην κυβέρνηση για τις συνεχείς παλινοδίες και τις συνεχείς αποτυχίες σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει. Πλέον δεν έχει περίοδο χάριτος ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχει περίοδο χάριτος η κυβέρνησή του. Έχει σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει, αυτό λέγεται πανδημία, που έχουμε θρηνήσει δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας νεκρούς, είτε αυτό λέγεται αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που εκεί και αν έχει γίνει το επιτελικό μπάχαλο χειρότερο, που δεν έχουμε δει χειρότερο επιτελικό μπάχαλο και το καλοκαίρι και πέρσι στη Μύδια και το αποκορύφωμα ήταν, μάλλον όχι το αποκορύφωμα, το τελευταίο ήταν το τελευταίο η προηγούμενη εβδομάδα που είδαμε απίστευτα πράγματα, χιλιάδες εγκλωβισμένους συμπολίτες μας μέσα στο κέντρο της Αθήνας στην πραγματικότητα, ενώ υποτίθεται ότι ήμασταν έτοιμοι και ακόμα και στην ακρίβεια δεν έχει καταφέρει να δώσει καμία απάντηση και καμία λύση στους Έλληνες πολίτες. Οπότε ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, ιδίως από τη στιγμή που φάνηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας έφερε απλά το αίσθημα που είχε ο μέσος Έλληνας πολίτης της αγανάκτησης και της οργής και ανάγκασε τον κρυπτόμενο πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μέχρι στιγμής για όλα αυτά τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει τα δυόμιση τελευταία χρόνια πουθενά δεν έχει ευθύνη. Από την πλευρά, το βουλευτής με το κίνημα Αλλαγή στη Βιωτία, Γιώργος Μουλκιώτης, επισήμανε μέσα από το Βήμα για Όλους ότι παρά τη φήμωση που προσπάθησε το Προεδρείο της Βουλής να επιβάλει στην κοινοβουλευτική του ομάδα, δεν κατάφερε να ανακόψει την ανωδική του πορεία. Υπήρξε ένας κοινοβουλευτικός σολικισμός, θα τον έλεγα, να μην παραχωρηθεί η αίθουσα της Βουλής, η αίθουσα της Γερουσίας για να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Συνηθίζεται αυτό να γίνεται. Δεν καταλάβαμε καθόλου γιατί. Καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς 8 η ώρα ξεκινήσαμε και συνεδριάσαμε πραγματικά, όπως το λέτε, όταν ξεκίνησε και η Εκκλησία. Αλλά συνεδριάσαμε, είπαμε τις απόψεις, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις απόψεις και τις θέσεις μας.
και αρχίσαμε την διαδικασία και συνεχίσαμε τη διαδικασία στην Βουλή. Τι συμπεράσματα βγάλατε λοιπόν από το τρίμερο? Σε αυτή την... δεν θα πω ότι είμαι ευτυχής για την κατάσταση την οποία είδαν και άκουσαν οι Έλληνες πολίτες. Θεωρώ ότι ήταν μιας πολύ χαμηλής ποιότητας ο διάλογος. Ήταν διάλογος για να μάθουν κάτι συγκεκριμένο. Απλώς τι μάθαμε, αγαπητοί συνάδελφοι? Μάθαμε, αν για κάποιον που φαινόταν ότι είναι δημοσιογράφος και είναι και υπόδικος, ποιος μιλάει περισσότερο.